Είχα κάνει την πλάκα εγώ που είχα πει τότε όταν είχε πάει. Που είχαν πει ότι τα έχει με έναν εφοπλιστή, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ναι. Και εσύ βγήκε και είπε: βέβαια δεν τα έχει με τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Ναι, και λέω: πω, η Ευαγγελία, λέω και συνειδωμένη να πάει με αυτό, πάει, θα πέσει πάνω σε λεφτά. Ναι. Και ήταν προφανές γιατί το είπα και μετά ότι ήταν πλάκα και νομίζω ότι δεν σε πείραξε. Ναι, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Μεταξύ μας, όχι να το πούμε μεταξύ μας. Πες ότι δεν μας ακούει κανένα. Δεν πειράζει. Ναι, πολλές πλάκες. Δηλαδή, έχεις πει μία πλάκα, δεύτερη είπα, πλάκα, τρίτη. Δεύτερη δηλαδή, πάλι καλά που είναι η Φέη λίγο και το σώζει. Τι είπα, για πες. Αρκετά. Αλλά αυτό με την Ιδωμένη ήταν λίγο παρατραβηγμένο. Ήταν χιούμορ, μωρέ, Ευαγγελία. Ναι, αλλά μιλάς για την Ιδωμένη. Δεν χιούμορ είναι ότι. Δεν το συνέδεσα με τους. Λέω ότι χιούμορ να πάει, δηλαδή εκεί που είναι η ταλαιπώρια, η μιζέρια με τους ανθρώπους που υποφέρουν, θα περάσει και ένα εφοπλιστή και θα βρει ένα εφοπλιστή εκεί. Ήταν χιούμορ, δεν ήταν. Το χιούμορ είναι το ότι η Ευαγγελία ενώ ψάχνει απεγνωσμένα τον άντρα με τα 700 ευρώ. Ψάχνει η Ευαγγελία, δηλαδή. Πέφτει πάνω σε εφοπλιστές. Αυτό είναι το χιούμορ. Η Ιδωμένη ξεπερνάει. Εσύ τι είχες πει στη συνέντευξη, είχε ξεκινήσει από κάτι που είχε. Ότι θα μπορούσε να είμαι και με έναν άνθρωπο των 800 ευρώ. Θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε. Ναι, γιατί με ρώτησε ο δημοσιογράφος ότι ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή παίρνει αυτά τα λεφτά. Και εγώ εσύ αν θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή παίρνει λιγότερα λεφτά. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η ερώτησή του και εγώ. Αν μπορούσε να πάρει 800 ευρώ. Ναι, αλλά εντάξει. Τα χρήματα παίζουν ρόλο σε ένα άντρα ή όχι. Που, και είναι και η δύναμη που εμπεριέχουν αυτά, ας πούμε. Γιατί καλός κακός, αν κάποιος έχει χρήματα, ρε παιδί μου, αισθάνεται δυνατός, ειδικά αυτές τις περιόδους, τις δύσκολες. Ναι. Δεν θα σου λέγω ότι παίζουν ρόλο. Θα σου λέγω ότι παίζει ρόλο πώς θα διαχειρίζεται απέναντι σε μένα. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι μπορώ να. Αγοράσει, όχι, εννοείς, όχι, όχι. Καλά, αυτό δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Είμαι πολύ κάθετη. Αλλά το να βγούμε έξω. Ναι. Εγώ θα κάνω την κίνησή μου γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Να ναι, αλλά όταν με συνοδεύεις, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να με κεράσεις το φαγητό ή τον καφέ. Mm-hmm. Ό,τι και αν είναι αυτό. Γι' αυτό είπα και τότε ότι μπορεί να με πάει σε ένα σουβλατζίδικο. Ναι. Δόξα τω Θεώ, τρώω και τα σουβλάκια μου, τα τρώω όλα, δεν έχω πρόβλημα.